Στο στάδιο Νίκος Γκούμας, η ΑΕΚ που υποδέχθηκε τον Πανελλιακό χρειαζόταν οπωσδήποτε τους βαθμούς. Στο 8 λεπτό η μπαλιά του Σαββέσκια το Δόνι που επιτηρείται από τον Ντόγια. Ο Δόνι θα κάνει το σούτι, η μπαλά θα περάσει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Γεωργίου. Η ευκαιρία για την ένωση. 17ο λεπτό, ο Μαλαδένης προσπαθεί να υποφεληθεί. Ο Δόνι θα τροφοδοτήσει τον Νικολαίδη. Αυτό δεν μπορέσει να κάνει την προβολή. Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ. 9 λεπτά αργότερα. Στο 19ο λεπτό η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ΑΕΚ από την παλιά του Σαββέσκια. Ο Μαλαδένης δεν μπορέσει να πλασάρει τον Άγγελο Γεωργίου που θα σώσει την αιστεία του Πανελλιακού. Και στο 26ο λεπτό. Ο Μιλτιάδης Σαμπάνης θα δεχτεί τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για σκληρή προβολή πάνω στο Μαλαδένη. Ο Πανελλιακός θα μείνει με 10 παίκτες. Το ημίχρονο έληξε 0-0, 5 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Βασίλης Λάκης θα ανοίξει για τον Περουβιανό, τον Σεζάρο Ροζάλες. Αυτό θα πλασάρει τον Ματζίδη, θα παγώσει τη Φιλαδέλφεια. Ο Πανελλιακός θα προηγηθεί 0-1 στο 50ο λεπτό. Το ημίχρονο έληξε 0-0, 5 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Βασίλης Λάκης θα ανοίξει για τον Περουβιανό, τον Σεζάρο Ροζάλες. Αυτό θα πλασάρει τον Ματζίδη, θα παγώσει τη Φιλαδέλφεια. Ο Πανελλιακός θα προηγηθεί 0-1 στο 50ο λεπτό. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ντόμπος για το Σαββέσκι, το Μαρσέλο, θα κάνει το σουτ δίπλα από το δοκάρι του Γεωργιού. Η ευκαιρία για την ΑΕΚ θα χαθεί. Και στο 55ο λεπτό, από το λάθος του Κωστένογλου, ο Βασίλης Λάκης θα φύγει μόνος του προς την περιοχή της ΑΕΚ. Θα κεραυνοβολήσει τον Ηλία Ματζίδη. Ο Πανελλιακός θα προηγηθεί 2-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Ψυχρολουσία για την Ένωση. 55ο λεπτό, από το λάθος του Κωστένογλου, ο Βασίλης Λάκης θα φύγει μόνος του προς την περιοχή της ΑΕΚ. Θα κεραυνοβολήσει τον Ηλία Ματζίδη. Ο Πανελλιακός θα προηγηθεί 2-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Ψυχρολουσία για την Ένωση, που βρίσκεται 2 γκολ πίσω. Στο 66ο λεπτό, από τη στέρα του Σαββέσκι, ο Νικολαίδης και ο Σέμπου θα πέσουν πάνω στην μπάλα Γεωργίου, θα σώσει την αιστεία του. Και από εδώ και πέρα αρχίζει το ρεστιάλ χαμένων ευκαιριών για την ΑΕΚ. 69ο λεπτό. Το σούτ του Τόμι θα αποκρούσει πάλι ο Γεωργίου. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να μειώσει το σκορ. 72ο λεπτό. Από την πάσα του Σαββέσκι και τον Νικολαίδη. Το σούτ δίπλα από το δοκάρι του Γεωργίου. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. 75ο λεπτό. Από τη στέρα του Γκρέταρσον. Ο Τόμι θα πιάσει την κεφαλιά. Ο Άγγελος Γεωργίου στο γάμα τη αιστεία του αποκρούσει για μια ακόμη φορά. Στη συνέχεια από την παλιά του Τρούπκου και το λάθος του Κωστένογλου, ο Βασίλης Λάκης παραλίγο να κάνει το 0-3 η μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Ματζίδη. Και στο 85ο λεπτό, εδώ ο Βασίλης Λάκης, από τη σέντρα του Μαρσέλο, ο Τόμιτς θα πεταχτεί, θα μειώσει για την ΑΕΚ, δίνει κάποιες ελπίδες στην Ένωση. 1-2. Το πρώτο γκολ που σημειώνει ο Κροάτης με τη φανέλα της ΑΕΚ, 5 λεπτά πριν το τέλος. Το πρώτο γκολ του Τόμιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ, ο Τόμιτς που είχε σκοράρει μία ακόμη φορά στην Καβάλα, αλλά εκεί το γκολ που πέτυχε δεν μέτρησε. Ένα γκολ που έχετε εδώ την ευκαιρία να ξαναδείτε με την κεφαλιά του Γκόραν Τόμιτς. Ανοίγει την μπάλα για τον Ντόμπος που έχει βγει στα πλάκια και δεξιά. Ντόμπος που κόβει για τον Μαρτσέλο. Μαρτσέλο είναι στη μεγάλη περιοχή. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Σέμπουε στην πορεία της μπάλας πέφτει.